Λοιπόν, σε αυτή την σύντομη συνεδρία θα μιλήσουμε για την evidence-based medicine ή, αν θέλετε, τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική. Τώρα, αυτό ίσως να ακούγεται ακαδημαϊκό, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι. Θεωρώ ότι κάποιοι από τους κανόνες τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής μας αφορούν στην καθημερινή μας πράξη, έτσι, στην καθημερινή μας δουλειά. Πολλές φορές έχουμε αρρώστους που έχουν χαρακτηριστικά των ασθενών που έχουν μπει σε μελέτες και μοιάζουν με αυτούς και μπορούμε εκεί να πούμε με σχετικά μεγάλη βεβαιότητα ποια θα πρέπει να είναι ή ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη θεραπεία. Βέβαια, η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική δεν είναι κάτι που είναι σήμερα αυτό και αύριο το ίδιο, εξελίσσεται καθημερινά, λόγω προφανώς των καινούριων μελετών οι οποίες βγαίνουν. Να παρακαλέσω πρώτα τον κύριο Αποστολίδη να μας μιλήσει για το θέμα του, που είναι τι είναι η evidence-based medicine. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ακούσατε τις προηγούμενες μέρες ήδη για τους δείκτες επηρεασμού. Ακούσατε για τις αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων. Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να σας πείσω γιατί ίσως αυτά θα είναι καλό να τα ξέρουμε και σε τι θα βοηθήσουν. Φαίνεται ότι ζούμε σε μοναδικές εποχές. Εδώ η εξελισσόμενη πραγματικότητα στην έρευνα και τη γνώση της υγείας μας λέει ότι κάθε χρόνο δαπανούνται τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την έρευνα της υγείας, με σκοπό να βελτιωθούν οι μέθοδοι της εφαρμοσμένης έρευνας και η τεχνολογία της πληροφόρησης, ενώ υπάρχει μια παγκόσμια ζήτηση για περισσότερα και λιγότερα από τις υπηρεσίες υγείας. Και είμαστε σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε ουσιαστικά από γνώση. Η γνώση αυτή μπορεί να προέρχεται από την έρευνα και είναι τα ερευνητικά δεδομένα, μπορεί να προέρχεται από την ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια της κλινικής ρουτίνας, αυτό το οποίο αναφέρονται ως audit στη βιβλιογραφία και σε ειδικές ανασκοπήσεις, τα journal clubs, τα οποία αποτελούν τα στατιστικά δεδομένα, και τη γνώση από την εμπειρία των χορηγών, ουσιαστικά εκπαιδευτών, θα έλεγα, και των ασθενών, και αυτό αποτελεί την τεχνογνωσία. Και θα ήθελα να σταθώ στην γνώση από την έρευνα, η οποία είναι αυτή που εξελίσσεται περισσότερο με ταχύς ρυθμούς. Αν θέλαμε να είμαστε καλοί σύμφωνα με τους κανόνες στο πόσο up-to-date, πόσο αναβαθμισμένη είναι η γνώση μας, θα έπρεπε, λέει, να κάνουμε βιβλιογραφική αναδρομή τουλάχιστον κάθε 15ήμερο. Τι θα γινόταν αν προσπαθούσαμε από μόνοι μας να το κάνουμε αυτό? Εδώ βλέπετε τα σύνολα των άρθρων βιοιατρικής, τα οποία παράγονται ανά χρόνο. 2 εκατομμύρια άρθρα, εκ των οποίων τα 500.000 δημοσιεύονται στο Medline, και από αυτά οι, θέλω να πούμε, ενδιαφέρουσες καινούργιες κλινικές δοκιμές είναι γύρω στα 2.000 άρθρα το χρόνο. Αν θέλουμε να τα ανάγουμε αυτά σε ημερήσια βάση, 5.000 άρθρα βιοιατρικής την ημέρα, και 400 εκ των οποίων δημοσιεύονται στο Medline, και 55 κλινικές δοκιμές δημοσιεύονται κάθε μέρα. Και εδώ λίγο παίζουμε με μια διαφάνεια την οποία πήρα από το κέντρο της Οξφόρδης που ασχολείται με το evidence-based medicine, οι οποίοι θεωρήσαν ότι ίσως είναι καλό να κάνουν μια έρευνα ανάμεσα στους γιατρούς για το πώς αισθάνονται, απέναντι σε όλο αυτό το καταιγισμό νέας γνώσης. Και θα ήθελα, αν θέλετε και εσείς, να συμμετάσχετε σε αυτές τις ερωτήσεις, να βάλετε 0 σε κάθε απάντηση που είναι όχι και 1 σε κάθε απάντηση που είναι ναι. Και η πρώτη ερώτηση λέει: αισθάνεστε διχασμένοι σχετικά με την ανανέωση της συνδρομής σας σε διάφορα περιοδικά? Η δεύτερη ερώτηση: αισθάνεστε θυμό, έτσι, ανταγωνισμό απέναντι σε ικανούς και ιδιαίτερα παραγωγικούς συγγραφείς? Η τρίτη ερώτηση: χρησιμοποιείτε ποτέ κάποια από τα περιοδικά που σας έρχονται ως υπναγωγά? Η τέταρτη: περικυκλώνεστε από σωρούς ιατρικών περιοδικών? Και η πέμπτη: αισθάνεστε αγχωμένοι όταν καταφθάνουν ιατρικά περιοδικά? Έτσι τώρα, αν το σκορ σας λέει είναι 0, τότε μάλλον κάτι δεν απαντήσατε σωστά. Αν το σκορ σας λέει είναι 1-3, αυτό είναι το φυσιολογικό εύρος. Και αν το σκορ σας είναι πάνω από 3, τότε πάσχετε από πολυμαθησίτιδα, λέει, γκράβις και άλλες τέτοιες σχετικές νόσους. Εδώ μια σχετικά ανησυχητική διαφάνεια σε μια προσπάθεια μελέτης για τη γνώση της καλύτερης σύγχρονης φροντίδας. Ψάξανε τι γίνεται
καθώς αυξάνεται η ηλικία και τα αίτια από την αποφύτηση και βρήκαν μια γραμμική συσχέτιση με την ικανότητα εκτέλεσης διαφόρων καθηκόντων από τους γιατρούς. Σε αυτά όλα θα πρέπει να προσθέσουμε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της έρευνας είναι έτοιμο προς εφαρμογή, μόνο ένα μικρό ποσοστό της έτοιμης προς εφαρμογή έρευνας είναι σχετικό με την κλινική πράξη του κάθε γιατρού και μόνο ένα μικρό κλάσμα της σχετικής έρευνας πάλι για ένα οποιοδήποτε κλινικό γιατρό είναι ενδιαφέρον, με την έννοια ότι είναι κάτι καινούριο, σημαντικό και εφαρμόσιμο. Και εδώ ακριβώς έρχεται η έννοια της ιατρικής με βάση την τεκμηρίωση. Είναι η μεθοδική, ακριβής και προσεκτικά ελεγμένη χρήση των εγκυρότερων νέων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν μεμονωμένους ασθενείς. Και η άσκηση της ιατρικής με βάση την τεκμηρίωση απαιτεί τη συγχώνευση της προσωπικής κλινικής μας εμπειρίας με τα εγκυρότερα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν από τη συστηματική έρευνα και εδώ να συμπληρώσω και με τις επιθυμίες των ασθενών. Έτσι, τα βήματα για την εφαρμογή της ιατρικής με βάση την τεκμηρίωση, το πρώτο είναι η δημιουργία μιας απαντήσιμης ερώτησης και θέλω να το διορθώσετε αυτό λίγο από το σύλλαμπους, η αναζήτηση των εγκυρότερων δεδομένων, η κριτική ανασκόπηση των δεδομένων αυτών και ενσωμάτωση στην κλινική μας εμπειρία και στις αξίες των ασθενών. Η εγκυρότητα βέβαια των δεδομένων που παράγονται εξαρτάται από την ερώτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η συχνότητα του προβλήματος, έχει ο συγκεκριμένος ασθενής το πρόβλημα, ποιος μπορεί να παρουσιάσει το πρόβλημα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Λίγο πολύ δηλαδή, καθορισμός του προβλήματος, συχνότητα, διάγνωση, πρόγνωση και παρέμβαση θεραπεία. Και από κάτω με μπλε έχω το τύπο των μελετών ουσιαστικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον καθορισμό της απάντησης σε κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις. Οπότε λίγο πολύ προκύπτουν και τα προβλήματα στην εφαρμογή της ιατρικής με βάση την τεκμηρίωση. Το είδος της ερώτησης και της έρευνας θα πρέπει να είναι το κατάλληλο. Υπάρχει τεχνογνωσία στην έβρεση, κριτική ανάλυση και εφαρμογή των δεδομένων. Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών είναι αξιόπιστες και αναβαθμίζονται σε τακτά διαστήματα. Και φυσικά πολύ βασικό είναι η έλλειψη χρόνου για τον καθένα από εμάς. Και επειδή δεν μπορούμε να την κάνουμε ήδη τη δουλειά, υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα κέντρα τα οποία, σε Ευρώπη και Αμερική, τα οποία ασχολούνται με την παραγωγή ιατρικής με βάση την τεκμηρίωση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα κέντρα αυτά αξιολογούν γύρω στα 60.000 άρθρα κάθε χρόνο από 120 έγκριτα περιοδικά. Χρησιμοποιούν γύρω στους 26.000 κλινικούς γιατρούς σαν σύμβουλους, τους οποίους αποστέλουν άρθρα πριν από εμάς για μας και αυτοί βάζουν κάποια φίλτρα κριτικού ελέγχου. Και με αυτόν τον τρόπο τα 60.000 άρθρα γίνονται 3.500 άρθρα ανά έτος, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου και περιεχομένου. Έχουμε δηλαδή μια μείωση θορύβου της τάξης του 95%. Αλλά και πάλι 3.500 άρθρα ανά έτος είναι πολλά, έτσι δεν είναι? Οπότε εδώ τώρα μπαίνει το φίλτρο της κλινικής σχετικότητας, πόσο σχετικό είναι για τον κάθε γιατρό αυτό το άρθρο και με αυτόν τον τρόπο το ποσό πέφτει εντυπωσιακά, ο αριθμός σε 25 άρθρα ανά έτος για τους κλινικούς γιατρούς και για τους συγγραφείς των με βάση των τεκμηρίων κλινικών ανασκοπήσεων είναι 5 με 50 άρθρα ανά έτος. Δηλαδή έχουμε ήδη μια μείωση θορύβου της τάξης του 99,95%. Λοιπόν, και έτσι έχουμε λίγο την εξέλιξη της ιατρικής με βάση την τεκμηρίωση. Πριν από την ιατρική με βάση τεκμηρίωση υπήρχε παθητική διάχυση πληροφορίας, όπου το μότο θα λέγαμε είναι «Δημοσίευσέ το και θα έρθουν να το διαβάσουν». Τώρα, στην πρώιμη ιατρική με βάση την τεκμηρίωση, έχουμε διάχυση της ανάσυρσης της πληροφορίας, δηλαδή δίδαξέ τους πώς να το διαβάσουν και θα έρθουν. Η σύγχρονη ιατρική με βάση τεκμηρίωση, το μότο είναι διάχυση της προώθησης της πληροφορίας, διάβασέ το για αυτούς και στείλ το τους. Και η μελλοντική ιατρική με βάση τεκμηρίωση απαιτεί την πιο άμεση ανάσυση της γνώσης και παροχή της γνώσης δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή. Ουσιαστικά, διάβασέ το για αυτούς, για εμάς δηλαδή όλους, και σύνδεσέ το και με τους ασθενείς τους. Την πληροφορία δηλαδή που χρειαζόμαστε για τον καθένα συγκεκριμένο ασθενή. Και σε αυτό το σημείο έρχεται η έρευνα τύπου 2 της μετάφρασης της γνώσης, η οποία σκοπό έχει την αναζήτηση και διόρθωση των αιτίων της λανθασμένης μετάφρασης της γνώσης. Τι σημαίνει όμως μετάφραση της γνώσης? Είναι η μελέτη της οργάνωσης, διήλυσης, ανάκτησης, κριτικής ανάλυσης, διήλυσης, διάδοσης και προσωπικής κτήσης της γνώσης και μιλάμε για τη σημαντική νέα γνώση από την έρευνα της υγείας.
Και εδώ είναι ο τύπος 1 και τύπος 2 της μετάφρασης γνώσης, όπου τύπος 1 μετάφρασης γνώσης είναι η γνώση που παίρνουμε την εργαστηριακή έρευνα και την περνάμε στην κλινική πράξη, και τύπος 2 είναι η μετάφρασης γνώσης που παίρνουμε την κλινική έρευνα και την περνάμε στην φροντίδα υγείας. Και εδώ τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τη σωστή μετάφραση γνώσης είναι η δημιουργία δεδομένων από την έρευνα, το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι η σύνθεση, συγκέντρωση των δεδομένων και σύνθεση. Εδώ το σήμα, το κλασικό που ίσως πλέον το αναγνωρίζετε, τη Cochrane Library. Το τρίτο βήμα είναι η δημιουργία κλινικής πολιτικής με βάση αυτά τα δεδομένα. Το τέταρτο βήμα είναι η εφαρμογή της κλινικής πολιτικής. Και το πέμπτο βήμα είναι η λήψη εξατομικευμένων αποφάσεων, οποία περιλαμβάνουν την κατάσταση του ασθενή, την επιθυμία του ασθενή και βέβαια τα προηγούμενα δεδομένα. Και όλα αυτά είναι τα βήματα της μετάφρασης της έρευνας. Και εδώ έρχεται το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η έρευνα για να γίνεται σωστή μετάφραση της έρευνας. Και εδώ μια προτινόμενη πυραμίδα, η οποία αν την μεταφράσει στα αγγλικά αποτελείται από 5S, μελέτες, δηλαδή στη βάση της πυραμίδας είναι τα πρωτότυπα δημοσιευμένα άρθρα. Ακολουθεί σύνθεση αυτών στις συστηματικές ανασκοπήσεις. Ακολουθεί σύνοψη μετά σε περιοδικά πλέον που δημοσιεύουν περιλήψεις με βάση την τεκμηρίωση. Ακολουθεί περίληψη, το summary αυτών με εγχειρίδια, ειδικά εγχειρίδια με βάση την ιατρική της τεκμηρίωσης. Και τέλος η δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων από τα οποία μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση όλα τα προηγούμενα. Συμπερασματικά, στην ερώτηση αν υπάρχει υπερπαραγωγή πληροφοριών, νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι. Στην ερώτηση αν βοηθάει η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, βοηθάει, αλλά μάλλον λίγο. Στην ερώτηση αν μπορεί η ιατρική με βάση τεκμηρίωση, η οποία ουσιαστικά είναι η ασθενοκεντρική μάθηση, να βοηθήσει, πιστεύουμε πως ναι, γιατί χρησιμοποιεί τις αποτελεσματικότερες μεθόδους της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Και οι περιορισμοί, τους ξέρουμε, είναι οι πηγές δεδομένων, η δεξιότητά μας και η διερευνητική συμπεριφορά. Και εδώ κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας μέσα από την επαναλαμβανόμενη έρευνα μετάφρασης της γνώσης. Απαιτεί βασικά τη συνεχή εξέλιξη των συστημάτων πληροφόρησης με βάση την τεκμηρίωση, για την εγκυρότερη ενημέρωση με βάση τα εγκυρότερα νέα δεδομένα με την πρώτη, δηλαδή την αμεσότερη ανάσταση της πληροφορίας και εφαρμογή της δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή, αλλά και την αξιόπιστη τροφοδότηση αυτών των συστημάτων των ηλεκτρονικών με τα εγκυρότερα νέα δεδομένα. Κάποιοι προτείνουν τη μεταφορά του 20% των πόρων που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της υγείας στην έρευνα της μετάφρασης της γνώσης, τη συνεχιζόμενη έρευνα επαγγελματικής εξέλιξης, την έρευνα για την αποτελεσματική συμμόρφωση των ασθενών, τη σύνδεση της έρευνας για την καλύτερη πρακτική με την προσπάθεια ποιοτικής βελτίωσης των νοσοκομείων και συστημάτων υγείας. Και το λέω αυτό, μια διαφάνεια στην οποία δεν περιέλαβα, ήταν γιατί ενώ η δική μας, ενώ με το πρώτο βήμα, ας πούμε, η βελτίωση με την εφαρμογή της ιατρικής με βάση τεκμηρίωση, η βελτίωση των κλινικών μας αποφάσεων βρέθηκε, ας πούμε, σε κάποιες μελέτες ότι είναι της τάξης του 65%, η αποτελεσματικότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα που περιμένουμε από την εφαρμογή των ιατρική με βάση τεκμηρίωση αποφάσεων για τον ασθενή ήταν μόλις της τάξης του 15%. Άρα το συμπέρασμα ήταν ότι χρειάζεται βελτίωση στην έρευνα της μετάφρασης της γνώσης. Και εδώ τα συμπεράσματα από ένα στρογγυλό τραπέζι πάνω στο evidence-based medicine λένε ότι μέχρι το 2020 ελπίζουν το 90% των κλινικών αποφάσεων θα στηρίζονται σε ακριβείς, έγκυρες και σύγχρονες κλινικές πληροφορίες και θα αντανακλούν τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει χωρίς την καλύτερη κατανόηση των περιορισμών ως προς τη μετάφραση της γνώσης στην κλινική πράξη και τον τρόπο υπερπίδησης αυτών. Και αυτό απαιτεί το συνδυασμό της ιατρικής με βάση τεκμηρίωση με την σωστή μετάφραση της γνώσης. Σας ευχαριστώ.